Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Με έκπληξη και οργή πληροφορήθηκα πως από σήμερα με εντολή Μητσοτάκη αρχίζουν οι διακοπές ρεύματος σε απλήρωτους λογαριασμούς. Η προειδοποίηση έγινε από τον πρόεδρο των τεχνικών της ΔΕΗ, τον κύριο Κώστα Μανιάτη. Όπως είπε, όποιος δεν πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματός του δεν θα έχει ρεύμα. Τις αποκαλύψεις έκανε στο Open και μάλιστα μας πληροφόρησε πως μόνον για το νομό Αττικής το τελευταίο διάστημα έχουν φτάσει ημερησίως οι εντολές για διακοπές ρεύματος πάνω από 500. Ταυτόχρονα όμως ο ελληνικός λαός πληροφορείται από την κεντροδεξιά εφημερίδα Δημοκρατία πως ο χρυσός μάνατζερ της ΔΕΗ άρχισε να χτίζει ένα κυκλαδίτικο παλάτι αρκετό διάστημα αφού το ανέλαβε τα ενία της πρώην δημόσιας εταιρείας ενέργειας. Οι εικόνες που δημοσίευσε η εφημερίδα Δημοκρατία από το κτίσμα με τις φαραωνικές κατασκευές είναι σίγουρο πως προκάλεσαν και θα προκαλέσουν ακόμα περισσότερο το κοινό αίσθημα. Ποιος μπορεί να πει ότι έχουν άδικο εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι συνεταίροι της Μητσοτάκης ΑΕ και οι λοιποί παρατρεχάμενοι του Μαξίμου και οι λοιποί συγγενείς πως δεν πρόκειται να πάνε σε εκλογές αλλά θα μείνουν εκεί γατζωμένοι στις καρέκλες τους μέχρι να φάνε και τα πόμολα. Συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία, ο επικεφαλής της ΔΕΗ, ο οποίος αποτελεί επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των λοιπών στενών συνεργατών του εκεί από το παρεάκι που μας κυβερνά, λοιπόν αυτός ο κύριος σκορπά το τελευταίο διάστημα χωρίς φιδό εκατομμύρια στο μαγευτικό νησί. Οι φωτογραφίες από το εξωφρενικού κόστους ανάκτορο, το οποίο δεσπόζει ήδη στη λοφοπλαγιά που αντικρίζει κανείς μπαίνοντας στο λιμάνι της Διά, αν και βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους. Αποτελείται από δύο υπόσκαφες βίλες έκταση 759,15 τετραγωνικών μέτρων με πισίνες και δεκάδες δωμάτια τα οποία είναι όλα χτισμένα αμφιθεατρικά ώστε να κοιτούν το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου μέσα σε έκταση που φτάνει τα 8,5 στρέμματα. Οι φαραωνικές κατασκευές έτσι όπως βουλιάζουν στην αγκαλιά του λόφου ζαλίζουν. Σμιλευμένη πέτρα ανυπολόγιστου κόστους έχει χρησιμοποιηθεί σε όλα τα χτίσματα, ενώ ακόμα και τα μονοπάτια και οι περιφράξεις είναι πλυνθόκτιστες ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο που βρίσκεται πάνω από την μαγική αλλά όχι τόσο πολυσύχναστη παραλία Γυαλισκάρη. Εξάλλου, ένα τέτοιο κτίσμα σε παραθαλάσσιο νησιώτικο λόφο έχει πάντοτε πολλαπλάσιο κόστος ανά τετραγωνικό σε σχέση με κάποιο αντίστοιχο σε αστικό ιστό. Ο πλούτος που ξεχυλίζει δεν μπορεί φυσικά να εξηγηθεί από την ετήσια αμοιβή την οποία λαμβάνει ο κύριος Στάσης για τις υπηρεσίες που παρέχει στη ΔΕΗ, παρά το γεγονός πως
δεν είναι και μικρή. Αγγίζει τα 360 χιλιάρικα το χρόνο. 360 χιλιάρικα το χρόνο παίρνει ο εκλεκτός φίλος που διόρισε στη ΔΕΗ ο κύριος Μητσοτάκης. Και όλα αυτά τη στιγμή που τα ελληνικά νοικοκυριά βουλιάζουν από δυσβάσταχτους ενεργειακούς λογαριασμούς, οι οποίοι μάλιστα αποτελούν αποτόκο των χειρισμών του και χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά, σπίτια, μαγαζιά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις βυθίζονται στο σκοτάδι επειδή δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους υπέρογκους ληστρικούς λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ακόμη και όσα επίσης γράφει η Μαρία Παναγιώτου στη Δημοκρατία, πως επί των ημερών του κυρίου Στάση και συγκεκριμένα το περασμένο φθινόπωρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οργάνωσε τον αποκλεισμό του δημοσίου από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα σήμερα το δημόσιο να κατέχει το 34% των μετοχών και επομένως να μην έχει κανέναν έλεγχο επί των τιμολογίων. Επί των ημερών του κυρίου Στάση, που δεν είχε τελικά MBA όπως ήθελε να πλασάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επί ημερών του επίσης αποφασίστηκε η επίσπευση του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων με εντολή φυσικά Μητσοτάκη, το οποίο σήμερα πληρώνουμε πιο ακριβά από ακριβά. Και τέλος, εξαιρετικά σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις και από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι καυτηρίασαν μαζικά την προκλητική διάσταση του θέματος. Μία από τις κορυφαίες χιουμοριστικές στιγμές ήταν όταν ετέθη το ερώτημα για το πόσο υψηλός μπορεί να είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ που θα έρθει στον κύριο Στάση. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ για τις βίλες έκτασης 759 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά και τι είδους έρανος ξεκίνησε, έγραφαν ηρωνικά, για να συγκεντρωθεί το ποσό που υπέθεσαν οι χρήστες ότι λείπει ή θα λείψει από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, προκειμένου να χτίσει ένα επιπλέον τετραγωνικό μέτρο και έτσι οι βίλες του να φτάσουν στα 760 τετραγωνικά μέτρα. Εσείς τι λέτε, το Μαξίμου ακούει, ο Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει. Εάν εσείς συμφωνείτε, δεν έχετε παρά να κοινοποιήσετε το παρόν στους χιλιάδες φίλους σας. Γεια σας, Νίκος Νικολόπουλος. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.